Χαίρετε κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Είναι Κυριακή 3 Ιανουαρίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Ionian. Πάμε μαζί να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρα σε τίτλους. Αλαλού με τους προγραμματισμένους για τη Δευτέρα εμβολιασμούς. Σε άλλα νοσοκομεία θα γίνουν και αλλού μετατίθενται χρονικά. Παγώνουν για μία εβδομάδα και οι λίγες επιχειρηματικές δραστηριότητες που παρέμεναν ενεργές. Απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 9 το βράδυ. Πρόστιμα και συλλήψεις για παραβάσεις στα μέτρα κατά της διασποράς του κορονοϊού. Ανταλλαγή πυροβολισμών σε κεντρικό δρόμο συνοικίας της Πάτρας. Ξεκίνησε κυρίες και κύριοι από σήμερα η εφαρμογή του νέου αυστηρού lockdown στη χώρα. Για την πρώτη εβδομάδα του 2021 θα σταματήσει το click away, ενώ επιστρέφει η απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τις 9 το βράδυ. Όλα αυτά για να μην επιβαρυνθεί η επιδημιολογική εικόνα της χώρας περαιτέρω μετά τη χαλάρωση των γιορτών, καθώς στόχος της κυβέρνησης είναι να ανοίξουν τα σχολεία στις 11 Ιανουαρίου. Σε καθεστώς πιο αυστηρού lockdown μπήκε από τα ξημερώματα της Κυριακής η χώρα. Την πρώτη εβδομάδα του 2021 σταματά το click away στα εμπορικά καταστήματα, με τους επιχειρηματίες να αντιδρούν στο άνοιξε κλείσε. Όταν ακούσαμε την είδηση από τις ειδήσεις, ήταν κεραυνός ενεθρία. Στην κυριολεξία έπαθα ένα σοκ. Δεν ξέρω τι θα πω αύριο στους συναδέλφους μου, που όλοι θα έχουν πανικοποιηθεί, θα αγωνιούν πότε θα επανέλθουμε. Θα πρέπει να σκεφτεί πάρα πολύ καλά η κυβέρνηση το πώς θα επανέλθουμε στην κανονικότητα και να σκεφτεί και, και το μερικό άνοιγμα των, κατά περιοχή μάλλον άνοιγμα των καταστημάτων. Για τις παραγγελίες σε μαγαζιά που είχαν ήδη προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες, εξετάζεται το ενδεχόμενο είτε να επαναπρογραμματιστεί το ραντεβού για μετά τις 11 Ιανουαρίου, είτε να παραδοθούν κατοίκων με courier όποτε αυτό είναι δυνατόν. Κλειστά θα παραμείνουν βιβλιοπολία, κταίο, κομμωτήρια και κέντρα περιποίησης νυχιών, ενώ το ωράριο κυκλοφορίας γίνεται ακόμη πιο αυστηρό, με την απαγόρευση να ισχύει από τις 9 το βράδυ ως τις 5 το πρωί της επόμενης ημέρας. Αναγκαστικά θα συμμορφωθούμε και θα περιμένουμε. Όσο για το προσωπικό, αναγκαστικά και αυτοί θα βγάλουμε το προσωπικό μας σε αναστολή. Τα έξοδα βέβαια τρέχουν και θα περιμένουμε να δούμε τι μέτρα θα ανακοινώσουν για τις επιχειρήσεις. Η αυστηροποίηση των μέτρων φαίνεται πως ήταν προσωπική απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη και ελήφθη για προληπτικούς λόγους με στόχο να μην επιβαρυνθεί η επιδημιολογική εικόνα από την χαλάρωση των εορτών. Και αυτό γιατί η επιθυμία της κυβέρνησης είναι να ανοίξουν στις 11 Ιανουαρίου τα σχολεία όλων των βαθμίδων. Ανοιχτά θα παραμείνουν τα σούπερ μάρκετ και άλλα καταστήματα τροφίμων, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Οι καταναλωτές για να ψωνίσουν θα πρέπει να στείλουν γραπτό μήνυμα με τον κωδικό 2 στο 13033 ή να συμπληρώσουν το ανάλογο έντυπο μετακίνησης. Της φορείας τους ιεράρχες φαίνεται πως έφερε η απόφαση την ημέρα των Θεοφανίων να γίνει λειτουργία και κλεισμένων των θυρών. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος αποφάσισε τη σύγκληση της διαρκούς Ιεράς Συνόδου μέσω τηλεδιάσκεψης τη Δευτέρα το πρωί για τα νέα μέτρα που κρατούν κλειστές στις εκκλησίες. Όλα λοιπόν φαίνεται πως γίνονται για να ανοίξουν με ασφάλεια τα σχολεία. Θα μας ενημερώσει σχετικά για τις τελευταίες εξελίξεις η Νατάσα Πατρινού, που έχει το ρεπορτάζ σε ό,τι αφορά στις τελευταίες κινήσεις. Την ενημέρωση που έχουμε, ακούσαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, γνωρίζουμε για μια επικείμενη σύσκεψη. Νατάσα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Όλα λοιπόν για το άνοιγμα των σχολείων την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου. Ένα ερώτημα που παραμένει ανοιχτό είναι τι θα γίνει την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου, που θα ξεκινούσαν τα μαθήματα. Θεωρητικά θα μπορούσαν να γίνουν τηλεκπαίδευση. Δεν έχει ξεκαθαριστεί από την κοινή υπουργική απόφαση αυτό. Ωστόσο, κύκλοι του Υπουργείου Παιδείας θέλουν ή λένε ότι δεν θα γίνουν μαθήματα και θα ανοίξουν κανονικά τα σχολεία την Δευτέρα διαζώσεις. Να πούμε ότι οι τελικές αποφάσεις θα πάρθουν στην τηλεδιάσκεψη που θα γίνει αύριο με την Επιτροπή Λοιμοξιολόγων και την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Νίκη Κεραμέως. Στόχος είναι τα σχολεία να ανοίξουν κανονικά με
με ασφάλεια και να μην ξανακλείσουν τη συνέχεια. Αυτό θα είναι ό,τι χειρότερο, λένε και οι λοιμοξιολόγοι. Ακούμε και διάφορα μέτρα τα οποία πέφτουν στο τραπέζι, Γιάννη, για τεστ που μπορεί να γίνονται σε μεγαλύτερους μαθητές, αλλά και για κάποιο συγκεκριμένο ωράριο, τόσο για την είσοδο αλλά και για την αποχώρηση των μαθητών από τα σχολεία, για να μην υπάρχει συγχρονισμός. Αυτό για τη σύσκεψη η οποία επίκειται να γίνει αύριο, μας το ανέφερε, ή την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, μας το ανέφερε και η Υφυπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, με την οποία επικοινωνήσαμε νωρίτερα. Τώρα, εκτός από τα σχολεία που μένει να ανοίξουν, να δούμε τι γίνεται και με τις εκκλησίες, γιατί το νέο σκληρό lockdown κλείνει ουσιαστικά και εκείνη τη χαραμάδα που υπήρχε για άνοιγμα την ημέρα των Θεοφανίων, έτσι. Είδαμε λειτουργίες με πιστούς, βέβαια συγκεκριμένο αριθμό πιστών εντός των ναών, και τα Χριστούγεννα και ανήμερα την Πρωτοχρονιά. Περιμέναμε κάτι αντίστοιχο και τα Θεοφάνια. Το νέο lockdown όμως αλλάζει αυτές τις αποφάσεις και θέλει τα Θεοφάνια να εορταστούν και κλεισμένων των θυρών, κάτι που έχει φέρει δυσφορία στους ιεράρχες. Να πούμε, Γιάννη, ότι ο Ιερός Σύνδεσμος Κληρικών Ελλάδος ζητά από την διαρκή Ιερά Σύνοδο, η οποία συνεδριάζει αύριο με τηλεδιάσκεψη, να ανοίξουν οι εκκλησίες για τα φώτα. Μένει να δούμε τι ακριβώς θα γίνει, καθώς όπως λένε τις δύο προηγούμενες φορές, δηλαδή και Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, οι θείες λειτουργίες έγιναν με όλα τα μέτρα ασφαλείας. Να τα σαπατρινούν, να σε ευχαριστήσουμε. Εν αναμονή λοιπόν τη σύσκεψη που είναι να γίνει αύριο με την Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων υπό την Ίγκη Κεραμέως για τις τελικές αποφάσεις για το άνοιγμα των σχολείων. Στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, τέλος θέλησε να βάλει στις φήμες περί αναβολής των εμβολιασμών ο υπεύθυνος του εμβολιαστικού σχεδιασμού, Μάριος Θεμιστοκλέους. Σε Άγιο Ανδρέα και Καραμανδάνιο οι εμβολιασμοί φαίνεται να συνεχίζονται κανονικά, ενώ αναμένεται να εμβολιαστούν άμεσα από τις κινητές ομάδες του ΕΟΔΗ και πολίτες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Συνεχίζονται κανονικά οι εμβολιασμοί του υγειονομικού προσωπικού σε Άγιο Ανδρέα και Καραμανδάνιο. Τέλος στις φήμες για αναβολή ή ματέωση των εμβολιασμών, έβαλε ο Γενικός Γραμματέας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και υπεύθυνος του εμβολιαστικού σχεδιασμού, Μάριος Θεμιστοκλέους, λέγοντας χαρακτηριστικά. Όλα τα νοσοκομεία της χώρας μας έχουν προετοιμαστεί και ο μαζικός εμβολιασμός των υγειονομικών θα πραγματοποιηθεί το διάστημα από 4/1 έως 20/1 σε τρεις φάσεις, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο νοσοκομείο Αγίος Ανδρέας αναμένεται να γίνουν τη Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 50 εμβόλια στο υγειονομικό προσωπικό, ενώ την Τρίτη και την Τετάρτη αναμένεται να εμβολιαστούν 100 άτομα από το Καραμανδάνιο στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών. Ξεκινούν οι εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, δομές φροντίδας χρονίων πασχόντων και κέντρα αποκατάστασης, οι οποίοι θα διενεργηθούν από κινητές ομάδες του ΕΟΔΗ. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην απαρχή της ελευθερίας. Μια ελευθερία η οποία προέρχεται από την εμβολιαστική διαδικασία που ήδη έχει ξεκινήσει στην πόλη μας και είναι το πραγματικό όπλο που έχουμε στα χέρια μας για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του ερχόμενου φθινοπόρου, που θα έχουμε εμβολιάσει το μεγαλύτερο μέρος του γενικού πληθυσμού της χώρας, θα μπορούμε να επιστρέψουμε με ασφάλεια στην κανονικότητα, να πάρουμε πίσω τη ζωή μας, να νιώσουμε πάλι τα συναισθήματα που χρειάζονται, να αγκαλιάσουμε τους δικούς μας ανθρώπους και να νιώσουμε πάντα, πάντα και πάλι ελεύθεροι άνθρωποι. Το εμβόλιο θα διανεμηθεί και στα υπόλοιπα νοσοκομεία της Δυτικής Ελλάδας από τις 5 Ιανουαρίου, οπότε εντός της εβδομάδας θα ξεκινήσουν εμβολιασμοί και σε άλλες περιοχές. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου αναμένεται να έχουν εμβολιαστεί 85.000 ηλικιωμένοι πολίτες, με την αρχή της δεύτερης φάσης να γίνεται με όσους είναι άνω των 85 ετών. Επανέρχεται ωστόσο, κυρίες και κύριοι, στο ζήτημα της αναβολής των προγραμματισμένων για τη Δευτέρα εμβολιασμών σε νοσοκομεία της χώρας η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομιακών Γιατρών Ελλάδας, που επιμένει ότι θα αναβληθεί η διαδικασία σε 18 νοσοκομεία, κέντρα υγείας και μονάδες του ΕΚΑΒ παρά τις χθεσινές διαβεβαιώσεις του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριου Θεμιστοκλέους. Θα συνδεθούμε ταυτόχρονα με το Λακαρνανία και Μεσσηνία. Εκεί θα συναντήσουμε αντίστοιχα τον κύριο Κωνσταντίνο Μπακόπουλο, πρόεδρο των ιατρών της Ετωλακανανίας, και τον κύριο Παναγιώτη Κατσαφάδο, πρόεδρο του Διευθυντή του Κέντρου Υγείας στην Καλαμάτα. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα σας. Και το μεγάλο ερώτημα που προκύπτει είναι αν θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός παντού στις 4 του μήνα. Κάτι τέτοιο είχε υποθεί σε πρώτη φάση. Και αν μου επιτρέπετε να ξεκινήσω αρχικά από την Ετωλακανανία, όπου έχουμε γνώση
για το Αγρίνιο ότι προωθούνται εκεί οι εμβόλια, αλλά για το Μεσολόγγιο ότι δεν προωθούνται. Ακριβώς. Ποια είναι η παρούσα εξέλιξη? Κοιτάξτε, όσον αφορά το νοσοκομείο το δικό μας, που είναι και νοσοκομείο αναφοράς του Αγρινίου εννοώ, έτσι, τα εμβόλια ήρθαν γύρω στις 2,5 ώρα το μεσημέρι. Μάλιστα. Περίπου 200 δόσεις. Mm-hmm. Έτσι. Άρα οι εμβολιασμοί από αύριο και όσον αφορά το ιατρικό προσωπικό και το λοιπόν επιστημονικό προσωπικό, για να είμαι απόλυτα ακριβής, θα γίνουν Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Άρα σε ό,τι αφορά το Αγρίνιο ακολουθείτε το πρόγραμμα. Ακολουθείτε λοιπόν το πρόγραμμα. Όσον αφορά το Μεσολόγγι, έχει αναβληθεί πλέον το πρόγραμμα. Δηλαδή οι γιατροί του Μεσολογγίου δεν πρόκειται να εμβολιαστούν, τουλάχιστον όπως ήταν το χρονοδιάγραμμα. Και έχει αναβληθεί επαόριστο, δηλαδή δεν γνωρίζουν ημερομηνία. Δεν το ξέρουμε δυστυχώς, και αυτό είναι ένα πρόβλημά μας. Δεν μας είπανε ούτε γιατί αναβλήθηκε, ούτε πόσο αναβλήθηκε. Δηλαδή, okay, ένα πρόβλημα μπορεί να δημιουργηθεί στη διάθεση των εμβολίων κλπ. Αν υπάρξει ένα χρονοδιάγραμμα όσον αφορά την εξέλιξη των εμβολιασμών κλπ, αυτό δεν το ξέρουμε. Δεν ξέρουμε πρακτικά τίποτε άλλο εκτός από το ότι αναβάλλονται. Κύριε Μπακόπουλε, βάλτε μια ανωτελεία. Κύριε Κατσαφάδο, στην Καλαμάτα τώρα, τι θα γίνει αύριο? Έχετε λάβει γνώση? Γνωρίζουμε πολύ καλά πως και οι διαδικασίες είναι ιδιαίτερα σφιχτές και συγκεκριμένες. Πρέπει να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας. Θα κλειστεί ακριβές ραντεβού για να μεταβείτε και να κάνετε το εμβόλιο, εφόσον είναι διαθέσιμο. Τι έχει γίνει από την πλευρά σας, τι έχει γίνει, τι ενημέρωση έχετε λάβει σχετικά για το εμβόλιο? Γεια σας και πρώτα απ' όλα καλή χρονιά ελπίζω καλή να χρονιά έχουμε και να είναι μια καλή χρονιά για όλους μας. Κοιτάξτε να δείτε, όντως το Κέντρο Υγείας Καλαμάτας, οι εργαζόμενοι σε αυτό είχαν δηλώσει το ενδιαφέρον τους σε μεγάλο ποσοστό να κάνουν το εμβόλιο. Αυτό είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει από αύριο, mm-hmm. αλλά από ό,τι οι τελευταίες πληροφορίες τις οποίες είχα είναι ότι αντί για αύριο μετετέθη η έναρξη του εμβολιασμού του υγειονομικού προσωπικού για την Πέμπτη. Αυτό είναι μέσα στα πλαίσια, όπως πιθανότατα έχετε ενημερωθεί, αυτό το ότι βρεθήκαμε εκτός χρονοδιαγράμματος mm-hmm. είναι κάτι το οποίο έχει πλήξει τόσο την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή όντως το πρόγραμμα έχει καθυστερήσει λίγο. Στην Ελλάδα υπήρχε η αρχική επιθυμία, όχι πώς να το πω, το πρόγραμμα έλεγε να ξεκινήσουν όλα τα νοσοκομεία, αν ήταν δυνατόν, στις 4 του μηνός. Mm-hmm. Δυστυχώς, αύριο θα προσθεθούν άλλα 40 νοσοκομεία στον κατάλογο των νοσοκομείων που ήδη εκτελούν εμβολιασμού στο υγειονομικό προσωπικό. Στις 7 του μηνός θα προσθεθούν άλλα 40 και τα τελευταία 36 στις 11 του μηνός. Mm-hmm. Όντως, υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση. Είναι γενικό αυτό το οποίο συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Δεν νομίζω εμάς να μας έχει τόσο πολύ πλήξει. Σημασία έχει ότι μέχρι τις 20 του Ιανουαρίου, όπως είχαν τεθεί τα χρονοδιαγράμματα στην αρχή, θα έχει εμβολιαστεί σχεδόν ο περισσότερος υγειονομικός πληθυσμός, καθώς επίσης και η ΕΗ και επιγυρίας, καθώς και κέντρα αποκαταστάσεως, ναι, ναι. που ήταν το χρονοδιάγραμμα οι πρώτοι που πρέπει να εμβολιαστούν στη χώρα μας. Το ερώτημα, κύριε Κατσαφάδο και κύριε Μπακόπουλο, είναι και για τους δύο. Τώρα ανησυχούν οι υγειονομικοί. Παραδείγματος χάρη, ακούσαμε λοιμοξιολόγους και από την Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων στην Αθήνα να φοβούνται ενδεχόμενο νέο κύμα εξαιτίας και της χαλάρωσης των εορτών από κρούσματα, νέα κρούσματα του κορονοϊού. Και το ερώτημα είναι, ανησυχούν οι υγειονομικοί δεδομένης αυτής της μικρής καθυστέρησης, η οποία όμως στο μεταξύ μπορεί να τους θέσει σε κίνδυνο όντας εκτεθειμένοι απέναντι στον νέο κορονοϊό. Γιατί μας λέτε εσείς τώρα ότι θα πάμε 7 και μετά λίγο αργότερα στους σταδιακούς εμβολιασμούς στα διάφορα νοσοκομεία. Κοιτάξτε, σαφώς και ανησυχούμε. Εμείς σαν υγειονομικοί ξέρουμε πραγματικά το μέγεθος του κινδύνου με τον οποίο μπορεί να εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία. Δηλαδή ξέρουμε και το είδαμε εξάλλου και από τη Θεσσαλονίκη πριν από μερικούς μήνες και λοιπά, ότι δεν έχουμε πολλά περιθώρια για να είμαστε χαλαροί όσον αφορά χρονοδιαγράμματα το ένα και το άλλο. Αυτά λοιπόν μας ανησυχούν, αυτές οι αναβολές ας το πούμε οι οποίες προκύπτουν, μας ανησυχούν, γιατί πραγματικά
ξέρουμε ότι ο κίνδυνος είναι στη γωνία και δεν ξέρουμε πότε μπορεί να εκδηλωθεί. Από αυτή την άποψη λοιπόν, σαφώς και είμαστε πάρα πολύ ανήσυχοι. Έχουμε δει πανελλαδικά, γιατί μιλάω και με συναδέλφους από άλλα νοσοκομεία, δεν είναι ότι το Μεσολόγγι μόνο αναβλήθηκε σαν νοσοκομείο, οι οποίοι πραγματικά ανησυχούν για το εξελίσθη και κυρίως μας ανησυχεί το εξής. Για μας ο εμβολιασμός, να το ξεκαθαρίσουμε, δεν είναι τρίκ επικοινωνιακό. Για μας είναι η προσωπική μας ασφάλεια, ένα, και δεύτερον είναι η θωράκιση του συστήματος υγείας στο οποίο εμείς είμαστε μέσα. Εξάλλου, κύριε Μπακόπουλε και κύριε Κατσαφάρο, σήμερα, και θα κάνω ανάγνωση της ανακοίνωσης που έβγαλε η ΟΕΝΓΕ, η Ομοσπονδία των Γιατρών, αναφέρεται χαρακτηριστικά πως παρά τις περί του αντιθέτου τοποθετήσεις του κυρίου Θεμιστοκλέους για τους εμβολιασμούς, υπάρχουν αρκετά νοσοκομεία, έτσι όπως διαπιστώνει η Ένωση, που δεν θα ξεκινήσουν τον εμβολιασμό στις 4 του μηνός, και αυτά είναι μεταξύ, αυτόν είναι και το Γεννηματά στην Αθήνα, το Καραμανδάνιο αναφέρεται της Πάτρας, για το οποίο όμως εδώ στην Πάτρα γνωρίζουν ότι μάλλον θα ξεκινήσουν αύριο, θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό, στο Βόλο, στη Λαμία, στην Τρίπολη, στην Αμαλιάδα, τον Πίνο, την Καλαμάτα, Τρίπολη, την Κυπαρισία και σε άλλες περιοχές και κέντρα υγείας. Μας λέει ο κύριος Κατσαφάδος, και να ολοκληρώσουμε τη σύνδεσή μας με αυτό, πως οι τελευταίες πληροφορίες σας αναφέρουν πως θα έλθουν τα εμβόλια, μάλλον θέμα έλλειψης πρέπει να είναι. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε κάτι άλλο. Εμείς επικοινωνήσαμε από το Ιόνιο με τον διοικητή της ΕΚΤ, είπε, και μας είπε πως είναι σχεδιασμός του Υπουργείου. Το θέμα το μετέθεσε στο Υπουργείο, ότι είναι εντολές του Υπουργείου καθαρά. Γιατί αρχικά και εμείς αναζητούσαμε μήπως έχει να κάνει με την επιδημιολογική κατάσταση και προτεραιοποίηση των εμβολιασμών. Μάλλον δεν είναι αυτό. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι σίγουρο ότι είναι έλλειψη και ίσως κάποιο κακό σχεδιασμός σε συνάρτηση, αυτό που είπε ο κύριος Κατσαφάδος, ότι υπάρχει γενικότερη έλλειψη στον ευρωπαϊκό χώρο. Μάλιστα. Αυτό το ξέρουμε, είναι δεδομένο. Κύριε Κατσαφάδο, αν έχετε να προσθέσετε κάτι και εσείς για να ολοκληρώσουμε, κύριε Κατσαφάδο. Κοιτάξτε, η καθυστέρηση είναι δεδομένη, δεν το αμφισβητεί κανείς. Καλά, είναι μια πρώτη κατάσταση για όλους, δεν είναι, είναι κάτι πρωτόγνωρο για όλους αυτός ο σχεδιασμός. Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι και θα γίνουν όλα όπως πρέπει στην ώρα τους και θα μας βοηθήσει να φύγουμε από αυτό. Κύριε, σας ευχαριστώ. Ας κρατήσουμε δηλαδή μια αισιόδοξη νότα στην όλη υπόθεση. Μακάρι, μακάρι και να μην κινδυνεύσει κανείς. Σας ευχαριστώ και τους δύο για τη συμμετοχή στο δελτίο μας και όλα όσα μας ενημερώσατε. Στο μεταξύ, στην Κόρινθο τώρα έφτασαν σήμερα, πριν από λίγες ώρες, τα εμβόλια κατά του κορονοϊού, ώστε και εκεί να ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί των υγειονομικών. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Με την παρουσία ισχυρής δύναμης της αστυνομίας έφτασαν τα πρώτα εμβόλια στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Μόλις τα παραλαμβάνουμε και από αύριο ξεκινάμε. Πόσα περίπου ήρθανε? Όσα πρέπει αυτή τη στιγμή, στην πρώτη δόση. Και θα ξεκινήσει να τη σειρά. Αύριο. Με αναπηρικά αμαξίδια τα εμβόλια μεταφέρθηκαν εντός του νοσοκομείου, ώστε να ξεκινήσουν ήδη από την Δευτέρα 4 Ιανουαρίου οι εμβολιασμοί στους υγειονομικούς της Κορινθίας. Νομίζω ότι είμαστε στην αρχή του τέλους με αυτή την προσπάθεια που η οποία γίνεται, για να απαλλαγούμε οριστικά πλέον από αυτό το βραχνά που έχει που κατατρώει τα σωτικά μας και έχει καταντήσει την κοινωνία μας να είναι έρμεο αυτής της καταστάσεως. Αυτή ήταν η πρώτη δόση των εμβολίων για το νοσοκομείο της Κορίνθου και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και άλλες, ώστε να οπλιστεί το σύστημα και, όπως είπε ο διοικητής του νοσοκομείου, να έρθει η αρχή του τέλους αυτής της πανδημίας. Οι πρώτοι που θα εμβολιαστούν θα είναι οι γιατροί και οι νοσηλευτές του νοσοκομείου, με τον διοικητή να κάνει έκκληση στους πολίτες να συνεχίσουν να τηρούν τα μέτρα παρόλο που έφτασε το εμβόλιο και φυσικά να δηλώσουν τη διάθεσή τους για εμβολιασμό. Στο αστυνομικό δελτίο της ημέρας τώρα, και είχαμε ανταλλαγή πυροβολισμών στην Πάτρα εν μέσω του δρόμου από επιβαίνοντες σε οχήματα. Το ρεπορτάζ έχει η Αγγελική Σπυροπούλου. Αγγελική, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη. Σοβαρό επεισόδιο στην οδό Πανεπιστημίου στην Πάτρα σημειώθηκε και οι αστυνομικοί εντόπισαν κάλικες και σφαίρες σε περιοχή εκεί, όπου δύο δράστες φαίνεται ότι αντάλλαξαν πυρά μέσα από τα γιατροχή οχήματά τους. Οι έρευνες φυσικά έχουν επικεντρωθεί στις κάμερες που βρίσκονταν εκεί, mm-hmm. από καταστήματα, για να βρουν ουσιαστικά τους δράστες. Και οι πληροφορίες θέλουν μάλιστα οι βολές να ήταν ευθείες και όχι ακριβώς στον αέρα, κάτι που κάνει τα πράγματα ακόμη πιο επικίνδυνα, καθώς ευτυχώς δεν είχαμε θύματα. Τώρα,
8.000 ευρώ συνολικά πρόστιμο. Είχαμε και συλλήψεις σε καφετέρια η οποία μάλλον δεν κρυβόταν και ιδιαίτερα για το γεγονός ότι λειτουργούσε. Τι έγινε εκεί, στην περιοχή του πύργου θα πάμε, στην Ηλία, έτσι. Σωστά, στον πύργο Ηλίας λοιπόν, από αστυνομικούς διενεργείται έρευνα και έγινε φυσικά έρευνα και συνελήφθη ένας άνδρας, όπου σύμφωνα με την αστυνομία λειτουργούσε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και εξυπηρετούσε 15 πελάτες στο εσωτερικό του, ενώ και εξωτερικά υπήρχαν 30 άτομα. Στον άνδρα που λειτουργούσε λοιπόν το κατάστημα επιβλήθηκε το διοικητικό πρόστιμο των 3.000 ευρώ, ενώ στην ιδιοκτήτρια του καταστήματος 5.000 ευρώ. Μάλιστα. Στην περιοχή τώρα γενικότερα της Αχαΐας, θα πάμε στην περιφερεια και ενότητα Αχαΐας, όπου καταγράφηκαν συνολικά 43 άτομα να παίζουν το χαρτάκι τους εν μέσω καραντίνας για το καλό του χρόνου, αλλά δεν τους βγήκε σε καλό. Είναι νομίζω έθιμο να παίζουμε, να μαζευόμαστε σε σπίτια, να γίνεται έτσι ένα παιχνίδι σε φιλικό επίπεδο, αλλά εκεί ξεφύγαμε, οπότε έγιναν, όπως καταλαβαίνεις, και από την αστυνομία οι έρευνες και βρέθηκαν 43 Εκτός άτομα. Εκτός από έθιμο είναι και θυστικός ο τζόγος. Είναι και θυστικός. 43 άτομα λοιπόν σε παράνομες λέσχες εντοπίστηκαν του νομού και οδηγήθηκαν σε αυτόφορο. Οι περισσότεροι από αυτούς πιάστηκαν από αυτόφορο και βέβαια να πούμε ότι δεν τηρούσαν ούτε αποστάσεις, ούτε μέτρα, ούτε μάσκες, ούτε τα απαραίτητα. Τους βαλέδες, τις ντάμες και τους ρηγάδες στα χέρια. Και τώρα στη Δυτική Αχαΐα ένα ακόμη θέμα από το αστυνομικό ρεπορτάζ και εκεί κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τι συνέβη? Μια γυναίκα λοιπόν συνελήφθη, ιδιοκτήτρια καταστήματος, όπου εξυπηρετούσε πελάτες στο εσωτερικό του, σερβίροντάς τους και φαγητό αλλά και ποτό. Στην ιδιοκτήτρια επιβλήθηκε το διοικητικό πρόστιμο των 5.000 ευρώ και φυσικά αναστολή του καταστήματος για 15 ημέρες. Τσουστερά πρόστιμα σε όλες τις περιπτώσεις, Αγγελική Σπυροπούλου, να σε ευχαριστήσουμε. Τώρα, εργασίες αποκατάστασης ξεκινούν άμεσα στην Ιθάκη, ύστερα από τις μεγάλες καταστροφές που προκάλεσε η κακοκαιρία Ιαννός στο νησί του Ιωνίου. Ταυτόχρονα, η Δημοτική Αρχή της Κεφαλονιάς προσπαθεί να ξεκινήσει εργασίες αποκατάστασης στην παραλία Μύρητος, άμεσα και αυτό για να είναι έτοιμη για την τουριστική σεζόν. Ύστερα από τρεις μήνες περίπου από τις μεγάλες καταστροφές που προκάλεσε η κακοκαιρία Ιαννός, μεταξύ άλλων και στα νησιά του Ιωνίου Πελάγους, ξεκινούν εργασίες αποκατάστασης στην Ιθάκη. Οι τοπικές αρχές προσπαθούν γρήγορα να αποκαταστήσουν τις ζημιές πριν ξεκινήσει η τουριστική περίοδος. Έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες αποκατάστασης με διάφορα διπλημμυρικά έργα που κάνουμε στην Πύλαρο, στην κοιλάδα της Αγίας Εφημίας, που είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Αποκαταστάσεις στο οδικό δίκτυο με διάφορα γεφύρια που φτιάχνουμε και τυχεία. Έχουν φύγει πολλά κομμάτια του υπαρχιακού δικτύου και στην Ιθάκη έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Και αναμένουμε σύντομα να ξεκινήσουμε τα έργα τα πιο σοβαρά. Προσπάθειες καταλαμβάνει και η Δημοτική Αρχή της Κεφαλονιάς να αποκαταστήσει τις ζημιές από την κακοκαιρία του Σεπτεμβρίου. Οι δυσκολίες είναι αρκετές και η διαδικασία χρονοβόρα για να έχει καταφέρει να αποκατασταθεί η όμορφη παραλία Μύρτος και ο δρόμος που οδηγεί σε αυτή. Το μεγάλο μας πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ο Μύρτος. Τα υπόλοιπα σιγά σιγά έχουν έρθει, έχουν μπει σε μία σειρά, έχουν κάπως αποκατασταθεί. Προσπάθειες του Δημάρχου καθώς και του Αντιπεριφερειάρχη του κ. Τραυλού, σύμφωνα με μία τηλεδιάσκεψη που είχαμε χθες με τον κύριο Αναγνόπουλο, είναι να μήπως καταφέρουν και εντάξουν το συγκεκριμένο έργο του δρόμου του Μύρτου στην εργολαβία που έχει ο εργολάβος στο Λιξούρι, που φτιάχνει τον δρόμο στο Λιξούρι για αποκατάσταση από τους σεισμούς. Αν αυτό καταφέρουν να το επιτύχουν, πιστεύω ότι υπάρχει μια ελπίδα να υπάρξει δρόμος με την έναρξη της τουριστικής σεζόν για το Μύρτο. Το χρονοδιάγραμμα που έχουν ορίσει οι αρχές αναφέρει πως τα έκτακτα μικρά έργα θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάρτιο, ενώ τα μεγάλα έργα αποκατάστασης μπορεί να κρατήσουν χρονικά 2 ακόμα και 3 χρόνια. Το 2021 έφτασε και η επετειακή χρονιά για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση είναι γεγονός και για την Καλαμάτα, με μια εκδήλωση στην πλατεία 23ης Μαρτίου. Εκεί πραγματοποιήθηκε η αποκάλυψη μιας πλάκας με τη φράση από την προειδοποίηση της Μεσσηνιακής Γερουσίας με την ελπίδα να αναδειχθεί η πλούσια ιστορία της Καλαμάτας και η σημασία της στην Επανάσταση. Την πρώτη μέρα της νέας χρονιάς ξεκίνησαν στην Καλαμάτα οι επετειακές εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Στη μέση της πλατείας της 23ης Μαρτίου, μπροστά από τον Ναό των Αγίων Αποστόλων, έγινε η αποκάλυψη της μαρμάρινης πλάκας με την φράση «Άπαντες πνέωμεν πνοήν ελευθερίας», που αναφερόταν στο πρώτο πολιτικό και διπλωματικό έγγραφο των επαναστατημένων Ελλήνων, το οποίο απίφθινε από την Καλαμάτα η Μεσσηνιακή Γερουσία. Το έτος 2021. Ένα έτος που η πατρίδα μας προσδοκά
ώστε να αποτελέσει θεσμό για τις επόμενες δεκαετίες, καθώς μέσα σε αυτό το έτος συμπληρώνονται 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Η πλάκα που σήμερα θα αποκαλύψουμε μεταφέρει αυτό ακριβώς το μήνυμα και επί της ουσίας κηρύσσει την έναρξη των εφετειακών εκδηλώσεων. Την δαπέδια μαρμάρινη πλάκα φιλοτέχνησε ο διευθυντής του Οικαστικού Σχολείου Καλαμάτας Παναγιώτης Λαμπρινίδης. Η φράση που αναγράφεται σε αυτήν αναδεικνύει τη σημασία της προειδοποίησης της μεσσηνιακής γερουσίας, μιας και καθιστούσε γνωστό όχι μόνο την έναρξη του αγώνα για την ανεξαρτησία, αλλά κυρίως την ύπαρξη ενός λαού με εθνική συνείδηση, των Νεοελλήνων, και την απόφασή τους να αποτινάξουν τον τουρκικό ζυγό. Το έτος 2021, ιδιαίτερα για την Ελλάδα, είναι ένα έτος γιορτής και εύχομαι αυτή η γιορτή να αποκορυφωθεί μέσα από γεγονότα τέτοια, τα οποία δεν θα μας υπομιμνήσκουν μόνο τα ιστορικά γεγονότα του παρελθόντος, αλλά θα επικαιροποιούν το μέλλον, το μήνυμα αυτών των γεγονότων στο σήμερα και θα δίδουν και μία προοπτική για το αύριο. Και πρέπει να ξέρουμε όλοι ότι η ιστορία η οποία γράφτηκε δεν μπορεί να ξαναγραφτεί. Όμως η ιστορία αυτή πρέπει να ξαναδιαβάζεται για να διδασκόμεθα, να παραδειγματιζόμεθα και για να μαθαίνουμε από τον αγώνα των προγόνων μας, από τον αγώνα των αγωνιστών του 1821. Η Καλαμάτα το 2021 στόχος είναι να βρίσκεται στο επίκεντρο των εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, με όσους βρέθηκαν στην τελετή της αποκάλυψης να αναφέρονται στον πλούτο της ιστορίας της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας που πρέπει να μεταλαμπαδευτεί στις επόμενες γενιές. Σε μια συμβολική κίνηση για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 που συμπληρώθηκαν με τον ερχομό του νέου έτους, προχώρησε και ο Δήμος Ναυπλιαίων. Ο Ανδριάντας του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη φωταγωγήθηκε με δύο μεγάλες ελληνικές σημαίες. Φωταγωγήθηκε με τα χρώματα της γαλανόλευκης σημαίας συμβολικά ο Ανδριάντας του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στο Ναύπλιο. Η χρονιά του 2021 αποτελεί ορόσημο διότι συμπληρώθηκαν τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Συμβολικά, ο Δήμος Ναυπλιαίων, θέλοντας να τιμήσει την εθνική παλιγενεσία του 1821, αλλά και τον ρόλο της πόλης του Ναυπλίου στον αγώνα του έθνους για την ελευθερία, φωταγώγησε τον Ανδριάντα του αρχιστράτηγου Θεόδωρου Κολοκοτρώνη με την βοήθεια της τεχνολογίας με δύο ελληνικές σημαίες. Συμβολικά, ο Δήμος είχε προγραμματίσει μια λαμπρή εκδήλωση, η οποία όμως δεν πραγματοποιήθηκε εξαιτίας της επιδημιολογικής κατάστασης που βρισκόμαστε τώρα. Έτσι, πραγματοποίησε τη συμβολική έναρξη των Ερωτασμών Χωρίς Κόσμο από το άγαλμα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Αυτές, κυρίες και κύριοι, ήταν οι ειδήσεις της ημέρας, έτσι όπως τις κατέγραψαν οι κάμερες και οι δημοσιογράφοι του Ionian. Εσείς μπορείτε να παρακολουθείτε ολόκληρα τα δελτία μας, αλλά και επιμέρους ρεπορτάζ στα κανάλια του Ionian σε YouTube και Facebook. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Καλή χρονιά και χρόνια πολλά.